Η αλήθεια είναι ότι, κυρία πρόεδρε της ΕΜΙΔΑΣ, κυρία Ελένη Μαστοράκη, ότι προφήτες ή κασάνδρες δεν είσαστε. Απλά βλέπετε και καταγράφετε όλα αυτά τα οποία εμείς δεν θέλουμε να δούμε και η πολιτεία για δικούς της λόγους επίσης αγνοεί. Ναι, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Έτσι είναι, όπως τα λέτε, εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι σε τέτοια φαινόμενα καταστροφών. Είναι τεράστια θλίψη, αλλά και αγανάκτηση που νιώθουμε, γιατί θα θέλαμε να έχουμε μια καλή ποιότητα ζωής γενικότερα ως κοινωνία, να είναι πιο καλά οργανωμένη η ζωή μας, οι υποδομές μας, οι πόλεις που κατοικούμε, οι οικισμοί μας, και να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα που να χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι και να καταστρέφονται κτίρια, ιδιωτικές αλλά και δημόσια περιουσία, και να μην ανεπανόρθωτες οι ζημιές ή να είναι τεράστιο το κόστος για να αποκατασταθούν. Προσπαθούμε να δούμε τα κακώς κείμενα και να κάνουμε προτάσεις για να διορθωθούμε. Είναι έτσι όπως τα έχουμε γράψει στο δελτίο τύπου μας. Όσον αφορά συγκεκριμένα τις πλημμύρες, δεν θέλω να θίξω το άλλο θέμα με το βράχο, το οποίο και αυτό ήταν μέσα στο Σαββατοκύριακο κάτι που μας προξένησε τεράστια. Είναι αυτό που είπατε στην αρχή, έκπληξη όχι πια, αγανάκτηση ναι για τα όσα συμβαίνουν. Ναι, δηλαδή έλεος, δηλαδή πόσο πια θα πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές το μη προγραμματισμό και μη σχεδιασμό. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στο τώρα, πρέπει να κοιτάμε και λίγο πιο μακριά και να βλέπουμε τι επιπτώσεις έχουν οι πράξεις. Κυρία Μαστοράκη, για να έρθει τούτο εδώ όμως στο σημερινό, για να έρθει εκείνο το άλλο της 15ης του Οκτώβρη, δεν είναι κάτι, με την κοινή λογική πάντα σας μιλάω, το οποίο ήρθε από τη μία μέρα στην άλλη. Έχει μια διαχρονικότητα που δείχνει πόσο απούσα ήταν η πολιτεία, πόσο η πολιτεία σε όλες τις μορφές, γιατί είναι η πολιτεία, η κεντρική διοίκηση, είναι η περιφέρεια, είναι η εκάστοτε δημοτική αρχή, δεν είναι ένας εκείνος ο οποίος έχει την ευθύνη της απουσίας από όλο αυτό που γίνεται. Είναι η δική μας, αν θέλετε, η ανάγκη να φτιάξουμε παραπάνω πράγματα των απλών των πολιτών, αλλά παρακάμπτοντας κάποιες διαδικασίες ή, αν θέλετε, αγνώντας τους κινδύνους σαν παιδιά 10, 15, 18, 20 χρόνων. Ναι, ακριβώς. Και να σας πω και ότι ψάχνοντας και διαβάζοντας, είδα ότι και ακριβώς πριν 20 χρόνια πάλι τα ίδια λέγαμε για τις πλημμύρες. Σε άλλα μέρη βέβαια, μπορεί να ήταν στην Αθήνα, μπορεί σε άλλα μέρη της Ελλάδας, πάλι τα ίδια λέγαμε. Αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση για να προστατευτούν οι πολίτες από τέτοια φαινόμενα. Και επιπλέον βλέπουμε και μια παρέτηση του δημοσίου που θα έπρεπε να παίξει τον κυρίαρχο ρόλο σε τέτοια θέματα σχεδιασμού και πρόληψης. Μια, ας το πούμε, αποδυνάμωση των υπηρεσιών, ιδιαίτερα των τεχνικών υπηρεσιών που είμαστε εμείς οι μηχανικοί του δημοσίου. Από τα τελευταία χρόνια έχουμε αποδεκατιστεί, δεν γίνονται προσλήψεις, φεύγουν με συντάξεις οι συνάδελφοι. Μια αποδυνάμωση πλήρης, ώστε ότι δεν μπορούμε και εμείς να κάνουμε αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγω των γνώσεών μας και της θέσεώς μας, και να βοηθήσουμε να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Παρέτηση, αποδυνάμωση των υπηρεσιών που χρεώνεται στην πολιτεία από τη μία, έλεγχος που δεν γίνεται και όλα αυτά τα οποία δεν γίνεται για να βλέπουμε όλα αυτά τα τραγικά τα οποία συμβαίνουν. Λέτε εδώ και 20 χρόνια συνεχίζουμε να τα λέμε. Κατά την κρίση σας, κυρία Μαστοράκη, γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο, γιατί το αγνοήσαμε, γιατί έγινε με τη σκοπιμότητα στο βωμό του κέρδους, γιατί αφήσαμε αυτή την άναρχη ανάπτυξη να μας επηρεάσει πάνω σε αυτό το βωμό, τι έφταιξε πολύ περισσότερο? Νομίζω ότι όλα μαζί κοιτάμε περισσότερο το τώρα. Ο πολίτης, ο απλός, που δεν είναι καλά ενημερωμένος, ίσως να μην ξέρει τους κινδύνους από το να πάει να χτίσει σε ένα ρέμα δίπλα, έτσι, ή στον Αιγιαλό, ίσως να σκέφτεται εκείνη τη στιγμή το βραχυπρόθεσμο δικό του προσωπικό συμφέρον. Όμως αυτός που είναι αρμόδιος για να του δώσει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό και να το απαγορεύσει και να θέσει κάποια όρια, είναι το κράτος, είναι η πολιτεία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τον απλό πολίτη να έχει πάντα επίγνωση του τι
μακροπρόθεσμες συνέπειες θα έχει στο μέλλον αυτό που θα κάνει. Να ρωτήσω όμως το εξής. Πιστεύετε ότι σήμερα ξεκινώντας αυτή την αυστηροποίηση των κανονισμών για όλα αυτά τα οποία κάνουμε, είτε γιατί τα αγνοούμε, είτε γιατί δεν θέλουμε να τα ξέρουμε, είτε γιατί εν πάση περιπτώσει δεν μας βολεύει στο δικό μας το αναπτυξιακό σχέδιο ο καθένας από εμάς, ότι θα γίνει δεκτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο? Ασφαλώς θα υπάρξουν αντιδράσεις. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, εγώ δεν λέω να μπούμε και να γκρεμίσουμε τώρα, έτσι. Απλά να προχωρήσουν τα υπολογιστικές μελέτες, ώστε να, πλέον στη συνέχεια να ξέρει ο άλλος πού να χτίσει και πού δεν επιτρέπεται να χτίσει. Γιατί πολλοί οικισμοί, όπως λέμε στο δελτίο τύπου μας, και πολλά μεγάλα τμήματα πόλεων που έχουν επεκταθεί άνατα δεν έχουν πολεοδομικό σχεδιασμό. Να προχωρήσουν πιο γρήγορα αυτές οι μελέτες, να τεθούν τα όρια, να υπάρξει τέλος πάντων μια κατάσταση που ο άλλος να γνωρίζει ότι αυτό επιτρέπεται, αυτό δεν επιτρέπεται και αν γίνει αυτό θα υπάρχουν αυτές οι κυρώσεις. Δηλαδή να είναι τα πράγματα πιο σαφή και πιο ξεκάθαρα και για αυτούς που δεν ξέρουν. Βλέπω ότι αυτό τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχει γίνει δυστυχώς. Ίσως πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε μυαλό και να είμαστε πιο προσεκτικοί και στις χρήσεις που δίνονται στη γη, το πώς χρησιμοποιούμε το ελεύθερο φυσικό περιβάλλον που έχει απομείνει. Ίσως θα πρέπει όλοι να προβληματιστούμε πάνω σε αυτό. Εγώ βλέπω ότι πάντως στο δημόσιο που είμαστε εμείς, ότι δεν υπάρχει στήριξη και δεν υπάρχει η θέληση να ενδυναμωθεί ο ρόλος των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών. Αντίθετα, τα καθήκοντά μας ανατίθενται σε ιδιώτες, οι οποίοι ιδιώτες μπορεί να είναι μια χαρά επιστήμονες, αλλά όπως ξέρουμε από τους νόμους της αγοράς, θα υπερασπιστούν πάντα το κέρδος τους. Ενώ η υπεράσπιση του περιβάλλοντος και του δημόσιου συμφέροντος είναι κάτι που μπορούν να το κάνουν μόνο οι δημόσιοι λειτουργοί. Είτε είναι αυτοί οι μηχανικοί, είτε είναι οι γιατροί του δημοσίου, είτε είναι οι δάσκαλοι. Αυτοί είναι σε θέση να υπερασπιστούν καλύτερα από όλους το δημόσιο συμφέρον και το περιβάλλον. Ο ιδιωτικός τομέας πάντα, όπως και να έχει, ό,τι περιορισμούς που δεν υπάρχουν τώρα τελευταία, όλο και περισσότεροι περιορισμοί έρονται, θα κοιτάξει το συμφέρον του. Έτσι νομίζω, στο τέλος δηλαδή. Κύριε Μεστοράκη, το λέτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σαν εμιδάς, διότι θα το ξαναπώ ότι δεν είναι σημερινό το φαινόμενο αυτό και οι ευθύνες σημερινές. Έχουν να κάνουν διαχρονικά με τις ευθύνες της πολιτείας αυτό που δεν έκανε για πάρα πολλούς λόγους, που μπορεί να είναι το κέρδος, που μπορεί να είναι με ψηφοθυρία, μπορεί να είναι η αδράνεια, αλλά δεν το έκανε. Και το λέτε μέσα στο δελτίο σας, αντί το κράτος να αντιμετωπίσει ως όφιλε με σοβαρότητα την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, βλέπει ο καθένας από εμάς τι σημαίνει σήμερα, με επαρκή χρηματοδότηση μελέτης και κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, αλλά και αντισεισμικής θωράκισης, παρέχει εκ των υστέρων πενιχρές αποζημιώσεις στο όνομα μιας αόριστης κλιματικής αλλαγής που ξεπλένει τις ευθύνες και την αμέλεια όλων των αρμόδιων. Δεν μπορεί να υποθεί διαφορετικά. Τα λέτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εμείς τώρα λέμε, το ζητούμενο είναι να μας ακούσουν κιόλας και να αρχίσουμε όλοι μαζί να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς πάντως οι μηχανικοί του δημοσίου είμαστε πάντα διαθέσιμοι, όχι μόνο να κάνουμε αποτίμηση των ζημιών, αλλά να βοηθήσουμε και σε ένα καλύτερο σχεδιασμό για τη θωράκιση από όλα αυτά τα φαινόμενα και να παίξουμε το ρόλο που πρέπει. Νομίζω και όσοι τέλος πάντων το τελευταίο διάστημα έχουν μιλήσει για άλλη μια φορά για αυτά τα θέματα τα οποία, ή για αυτές τις τραγωδίες που έχουν σημειωθεί τόσο στα βόρεια παραλία του Μαλεβιζίου, τόσο στην προχθεσινή τραγωδία, βλέπουμε ποιες είναι εκείνες, όχι μόνο δεν καταγράφουμε απώλειες, βλέπουμε ποιες είναι εκείνες οι πολύ μεγάλες αδυναμίες που έχει η πολιτεία, αλλά νομίζω ότι δεν δίνει και πολύ μεγάλη ελπίδα αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι 20 χρόνια λέμε τα ίδια, 20 χρόνια δεν έχει διορθωθεί κάτι. Δηλαδή, πόσο εγκληματικό μπορεί να είναι αυτό, να μην θέλουμε να ακούσουμε, κυρία Μαστοράκη? Πραγματικά είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ, μπορεί να γίνει πολύ απεσιόδοξος κάποιος να σκεφτεί ότι λέμε τόσο χρόνια τα ίδια πράγματα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είμαστε όλο και περισσότεροι που στηρίζουμε αυτές τις απόψεις και ότι έτσι πρέπει να λειτουργήσει και όλο και περισσότεροι
είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και τα διεκδικούμε, ότι κάποια στιγμή θα εισακουστούν και ότι θα γίνουν πράξη. Δηλαδή, πρέπει να αγωνιστούμε. Δυστυχώς και για τα αυτονόητα πρέπει να αγωνιζόμαστε πλέον. Αλλά όσο περισσότεροι είμαστε και όσο περισσότεροι φέρουμε αυτές τις απόψεις για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη θωράκιση των πόλεων, των χωριών, τέλος πάντων για τη λειτουργία που πρέπει να έχει το κρατικό μηχανισμό σε όλα αυτά, και προσπαθούμε να βοηθάμε προς αυτή την κατεύθυνση, ίσως κάποια στιγμή να αρχίσει κάτι να αλλάζει. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.